Ωραία. Ασκήσατε και εσείς δρυμύτατη κριτική, είπαμε, στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της με το θέμα της κακοκαιρίας. Ναι, κοιτάξτε, εμείς δεν περιοριστήκαμε σε μια ανέξοδη καταγγελία περί ανίκανου κράτους. Γιατί πίσω από το μύθο του ανίκανου κράτους κρύβεται ένα πολύ ικανό κράτος στο να θυσιάζει τις δικές μας ανάγκες για να κερδίζουν μία χούφτα όμιλη, να κερδίζει το μεγάλο κεφάλαιο. Και δεν θα περιοριστώ στο γνωστό εμβληματικό παράδειγμα πόσο γρήγορα ο κρατικός μηχανισμός απάλλαξε την κοινοπραξία στην Εθνική Οδό από αυτά τα οποία θα έπρεπε να πληρώσει και από την υποχρέωσή της να την κρατήσει ανοιχτή. Θα πω ότι όποιο παράδειγμα και αν πάρουμε της τελευταίας περίοδου, και δεν αναφέρομαι μόνο στη Μύδια, στο ίδιο συμπέρασμα θα καταλήξουμε. Πριν από λίγες μέρες συζητούσατε και εκεί στον Αντένα για το blackout που προκλήθηκε από τον υποσταθμό στον Ασπρόπυργο. Ακούσαμε λοιπόν και τότε σαν επιχείρημα ότι, που είναι και αληθές, δεν παραγγέλθηκε έγκαιρα ένας νέος εξοπλισμός και είχαμε παμπάλο εξοπλισμό. Τώρα συζητάμε για το δίκτυο, ακούμε πάλι δεν έγιναν οι αναγκαίες επενδύσεις και πράγματι δεν έγιναν. Έχουμε μείωση του μόνιμου προσωπικού, δεν έγιναν αναγκαία έργα όπως η υπογειοποίηση κλπ. Το ερώτημα όμως είναι γιατί. Είναι όλα αυτά διαχειριστικές ανικανότητες φορέων του κρατικού μηχανισμού, μια και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ένα πινκ-πονκ ευθυνών? Όχι βέβαια. Είναι συνέπειες μιας πολιτικής, την οποία δεν ακολουθεί μόνο η σημερινή κυβέρνηση, την ακολούθησαν και οι προηγούμενες, που βλέπει ως κόστος τις κρατικές δαπάνες για την πολιτική προστασία, για την προστασία της υγείας, για την προστασία της ασφάλειας των κατοίκων, γιατί αφαιρούν πολύτιμους πόρους από τις επενδύσεις, από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι συνέπεια μιας πολιτικής που μας υπόσχεται ότι θα μας σώσει η ζούγκλα της απελευθερωμένης αγοράς, στην οποία επιχειρήσεις που είτε πλειοψηφεί το δημόσιο είτε πλειοψηφούν οι ιδιώτες στη μετοχική του σύνθεση διαγωνίζονται και διαγωνίζονται με γνώμονα το κέρδος. Όσο συνεχίζουμε σε αυτό το δρόμο, το δίλημα θα είναι αν θα έχουμε υποβαθμισμένο δίκτυο, για παράδειγμα, στην ηλεκτρική ενέργεια ή αν θα πληρώσουμε πανάκριβα, πάλι εμείς οι μισθωτοί και οι αυταπασχολούμενοι, τον εξυγχρονισμό του. Να πάμε και στο και κύριο... μια και μιλάμε, κύριε Παπαδάκη, ολοκληρώστε και για να πάμε και στους υπόλοιπους, να έχουμε ένα γρήγορο γύρο απόψε. Και του σχεδιασμού, λέω, μια και μιλάμε γι' αυτό, καλό θα είναι να έρθει στη συζήτηση επιτέλους ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Υπάρχει ο δρόμος του κεντρικού σχεδιασμού με γνώμονα τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Υπάρχει ο εναλλακτικός δρόμος του σοσιαλισμού, στον οποίο μία σειρά από τα προβλήματα που συζητάμε σήμερα δεν θα υπήρχαν. Αν μου επιτρέπετε μία παρέμβαση, μέχρι να έρθει όμως ο σοσιαλισμός, τα δέντρα θα πέφτουν, οι άνθρωποι θα μένουν χωρίς ρεύμα. Ασφαλώς, και γι' αυτό εμείς δεν περιμένουμε να ξημερώσει μια τέτοια μεγάλη μέρα. Είμαστε μπροστά αυτή τη στιγμή, αγωνιστικά μπροστά στο να αποκατασταθούν οι ζημιές, στο να πάρθουν όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα και η στελέχωση της πολιτικής προστασίας και η οργάνωσή της. Καταθέτουμε αγωνιστικά συγκεκριμένες προτάσεις, αυτό το ξέρετε. Αλλά λέω, δεν μπορούμε να συζητάμε μόνο για μπαλώματα μιας κατάστασης η οποία είναι ολοφάνερο ότι δεν μπαλώνεται. Σεβαστό, γιατί εσείς καταθέσατε την άποψή σας. Είτε μιλάμε για πάμε... το Μάτι, είτε μιλάμε για τη Μάνδρα, είτε μιλάμε για τον Ασπρόπυργο, είτε μιλάμε για τη Μύδια. Να πάμε στον κύριο Αρβανίτη. Κύριε Αρβανίτη, έχετε αλλάξει θέσεις. Πριν από μερικά χρόνια θα έπρεπε να είσαστε εσείς εκεί που είναι ο κύριος Καραγκούνης και ο κύριος Καραγκούνης εκεί που είσαστε εσείς. Α, τέτοιο, αυτό εννοείται. Ναι. Ναι, γιατί τρόμαξα λίγο. Γιατί, όχι, πάλι με την πάλι όχι, γιατί αν μου λέγατε έχετε αλλάξει θέση και έχετε πάει στον κύριο Παπαδόπουλο, θα το κουβεντιάζαμε, αλλά το άλλο ήταν τρομακτικό πραγματικά. Όχι, θα είχατε πάντα τον ίδιο από κάτω, το σούπερ θα ήταν το